Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε κάτι το οποίο είναι στα ψηλά γράμματα του SQL Server 2022 όσον αφορά τα καινούργια features και το οποίο προσωπικά το βρίσκω αρκετά χρήσιμο, παρόλο ότι είναι στα ψηλά γράμματα, και θα δείτε και όσοι έχετε έτσι ασχοληθεί πραγματικά με το SQL Server, όσοι έχετε ανησυχίες γύρω από πολλά πράγματα τα οποία γίνονται στο SQL Server, θα το δείτε πάρα πολύ χρήσιμο και ειδικά για αυτούς που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα backup τους. Το συγκεκριμένο feature είναι ένα πολύ μικρό enhancement στα metadata που μας δίνουν όσον αφορά τα backup μας και στην backup set. Παρόλα αυτά όμως είναι αρκετά χρήσιμο για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν point in time restore ή αναρωτιούνται και λένε ok, εγώ έχω αυτό το transaction log backup, μέχρι πού θα κατέβω, ή το τάδε transaction log backup, μέχρι πού θα κάνω restore, μέχρι πού θα φτάσω, μέχρι ποια ημερομηνία και ώρα φτάνει το συγκεκριμένο restore. Αυτό λοιπόν το μικρό enhancement, εγώ πραγματικά ξαναλέω, το έχω ευχαριστηθεί. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτό. Αλλά πριν από αυτό, κάτι πολύ σημαντικό. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο του επεισοδίου αυτού, κάντε like και share στο YouTube και στα socials. Επίσης κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, ώστε να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο τα οποία θα μπουν σε μελλοντικό χρόνο. Λοιπόν, απλά πράγματα για να δούμε τι γίνεται. Θα σβήσω το history μια συγκεκριμένη database, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε εδώ στο παράδειγμά μας, τη SumbleDB, και τα αρχεία που υπάρχουν στο δίσκο. Και θα την ξαναδημιουργήσω και θα φτιάξω έναν πολύ απλό πίνακα για να κάνουμε το παράδειγμά μας. Ας έρθω λοιπόν να εκτελέσω το συγκεκριμένο κομμάτι του script, πάρα πολύ ωραία. Το άλλο κομμάτι είναι το πεδίο το οποίο έχει εμφανιστεί, αυτό δηλαδή που μας ενδιαφέρει, και είναι το last valid restore time που υπάρχει μέσα στην backup set που είναι μέσα στην MSDB στο catalog view. Απλά επειδή θέλω να δω και κάποια έξτρα πληροφορία, χρησιμοποιώ και το backup media family για να πάρω το physical device name, δηλαδή να πάρω το location που βρίσκεται στο συγκεκριμένο αρχείο, και απλά με ενδιαφέρει μόνο για τη συγκεκριμένη database. Επειδή αυτό το query θέλω να το χρησιμοποιήσω αρκετές φορές, στο παράδειγμά μου έρχομαι και το κάνω view για να μην γίνεται τεράστιος ο κώδικας μας. Έρχομαι λοιπόν και το κάνω view για να είμαστε όμορφα και ωραία ήσυχοι. Και τώρα από εκεί και ύστερα τι θα κάνω? Θα πάρω αυτό εδώ το κουιράκι που είναι ένα termon loop και θα αρχίζει να γράφει εγγραφές σε αυτό το συγκεκριμένο πίνακα στη συγκεκριμένη database. Οπότε λοιπόν το κάνουμε copy paste, το αλλάζουμε και του λέμε να κάνει execute και γυρίζουμε εδώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πεδίο δεν έχει καμία σχέση με το expire date είτε με το retained date option το οποίο έχουμε στο backup. Όπως επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε στο full backup ούτε στο differential backup. Έτσι, δεν γυρίζει τιμή. Αυτό θα το δούμε πάρα πολύ εύκολα. Αν θα έρθουμε να πάρουμε τρία απλά backups, χρησιμοποιώντας το expire date, το retained date και το differential, και πολύ απλά θα έρθουμε και θα δούμε στο view που χρησιμοποιεί την backup set ότι στο συγκεκριμένο πεδίο η επιστροφή που έχω είναι null. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν θέλουμε να κάνουμε restore point in time, αυτό που μας χρειάζεται transaction log. Άρα λοιπόν τι γίνεται σε αυτήν εδώ την περίπτωση? Αν έρθω εγώ λοιπόν να πάρω ένα transaction log backup στη συγκεκριμένη database και έρθω να εφαρμόσω το view που στην ουσία χρησιμοποιεί την backup set, απλά εδώ πέρα έχω κάνει ένα subquery να μου γυρίζει τον αριθμό των εγγραφών που έχει διαβάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Αν θα έρθω να κάνω execute, θα δείτε ότι εδώ πλέον έχω last valid restore time και βλέπω και τον αριθμό το rows. Τι μου λέει εμένα αυτό? Μου λέει ότι αν κάνεις restore μέχρι το συγκεκριμένο transaction log, θα γυρίσεις μέχρι αυτή την ημερομηνία και τις εγγραφές που υπάρχουν από αυτή την ημερομηνία και πίσω. Και το αριθμό στο count
είναι τόσες εγγραφές. Αν ας πούμε έρθω και ξανακάνω πάλι ένα full backup, ένα transaction log backup και ξαναεκτελέσω το συγκεκριμένο query, θα δείτε ότι μου λέει ότι με το δεύτερο transaction log γυρίζει σε αυτή την ημερομηνία και ώρα και οι εγγραφές που θα έχει ο συγκεκριμένος πίνακας είναι τόσες. Αν λαστώ, περιμένουμε λίγο και το ξανακάνουμε execute, μου λέει ότι γυρίζεις σε αυτή την ημερομηνία και ώρα και έχω τόσες εγγραφές στο συγκεκριμένο πίνακα. Άρα λοιπόν τώρα τι έχω εδώ πλέον? Εδώ πλέον έχω τη δυνατότητα κάθε restore ενός transaction log να μου λέει μέχρι πού φτάνω, δηλαδή μέχρι ποια ημερομηνία και ώρα περιέχει δεδομένα το συγκεκριμένο transaction log. Άρα λοιπόν απλοποιεί πάρα πολύ την απόφασή μου σε ένα restore point in time μέχρι ποιο transaction log θα έρθω να κάνω restore. Αυτά ήθελα να δείξω στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθησή του. Εάν σας άρεσε το συγκεκριμένο επεισόδιο, κάντε like, κάντε share, τόσο στα socials που το έχω αναρτήσει, όσο και στο κάποιο YouTube. Και το σημαντικότερο, μην ξεχνάτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις από τα νέα βίντεο στα οποία θα ακολουθήσουν. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά!